Γιώργος Μπάρλας, «Μια μολυβιά χαράς», το βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη, 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας, 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Για ένα ιδιαίτερο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα, χρησιμοποιώντας ένα βιβλίο της Σβετλάνας Αλεξίεβιτς, που έχει πάρει Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015, με τίτλο «Τσέρνομπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος». Από τις εκδόσεις Πατάκη. Στη 6η Απριλίου του 1986, φίλοι ακροατές, όπως ξέρουμε, μια σειρά εκρήξεων κατέστρεψε τον αντιδραστήρα του 4ου ενεργειακού μπλοκ στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ. Το ατύχημα αυτό χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη τεχνολογική καταστροφή του 20ου αιώνα. Η Λευκορωσίδα συγγραφέας Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, 10 χρόνια μετά το ατύχημα, περιπλανήθηκε στην απαγορευμένη ζώνη, όχι χωρίς τίμημα και για τη δική της υγεία, μίλησε με δεκάδες ανθρώπους, έψαξε αρχεία εφημερίδων, ληξιαρχείων, νοσοκομείων, αναζήτησε στην άλλοτε Σοβιετική επικράτεια τα νήματα των απολειών. 100 από αυτές τις μαρτυρίες αποτέλεσαν το παρόν βιβλίο. Μιλούν άντρες, γυναίκες, παιδιά, χωρικοί, στρατιώτες, μαθητές, πυροσβέστες, επιστήμονες, μελοθάνατοι και συγγενείς μελοθανάτων, μητέρες που γέννησαν παραμορφωμένα παιδιά, μαθητές που δεν συναντιούνται πια στο σχολείο μα σε μονάδες λευχαιμικών ασθενών, αγρότες που ξεριζώθηκαν από την απαγορευμένη ζώνη, γονείς που θάψαν τα παιδιά τους, γυναίκες που είδαν τους άντρες τους να λιώνουν ζωντανοί πριν πεθάνουν, γέροντες που αναθυμούνται τις παλιές προφητείες, κορίτσια που κρύβουν την καταγωγή τους γιατί αν την ανακαλύψουν δεν θα βρουν σύντροφο στη ζωή τους. Μαγνητοφωνώντας τους είχα την αίσθηση πως ηχογραφώ το μέλλον, γράφει η Αλεξίεβιτς στην μοναδική δική της μαρτυρία μέσα στο πολυφωνικό βιβλίο. Θα σας διαβάσουμε σήμερα την πρώτη ιστορία που φανερώνει την αγάπη, φίλοι ακροατές, σε όλο της το μεγαλείο, την συζυγική αγάπη. Μια μοναχική φωνή. Να σας μιλήσω για την αγάπη ή για το θάνατο. Δεν ξέρω. Μήπως τελικά είναι το ίδιο. Εκείνο τον καιρό ήμασταν νιόπαντροι. Περπατούσαμε στο δρόμο χέρι-χέρι, ακόμα και όταν πηγαίναμε για ψώνια. Το έλεγα σ' αγαπώ χωρίς να ξέρω ακόμα πόσο πολύ. Ζούσαμε στον πρώτο όροφο του ξενώνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στον ίδιο ξενώνα έμεναν ακόμη 3 ζευγάρια με τα οποία μοιραζόμασταν την κουζίνα. Κάτω από τα δωμάτια μας στάθμευαν τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Κόκκινα πυροσβεστικά οχήματα. Ο Βάσκια ήταν πυροσβέστης. Γνώριζα πάντοτε που ήταν και τι έκανε. Εκείνη τη νύχτα μέσα στον ύπνο μου άκουσα ένα θόρυβο. Σηκώθηκα να δω από το παράθυρο. Με είδε και μου είπε: «Κλείσε τα παράθυρα και πέσε στο κρεβάτι». Έπιασε φωτιά ο αντιδραστήρας. «Θα γυρίσω γρήγορα». Δεν πρόλαβα να δω την έκρηξη, μόνο τις φλόγες.
Τα πάντα έμοιαζαν να τρέμουν μέσα στο ζεστό αέρα. Φλόγες υψώνονταν μέχρι τον ουρανό και παντού καπνός. Αφόρητη ζέστη. Και αυτός ήταν εκεί έξω. Η ζέστη προερχόταν από την άσφαλτο που καιγόταν. Η οροφή του αντιδραστήρια ήταν σκεπασμένη με άσφαλτο. Μου είπε αργότερα πως ήταν σαν να περπατούσε πάνω σε ζεστή πίσα. Προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες. Έριξαν τον φλεγόμενο γραφίτη στο έδαφος και πάλευαν με τις φλόγες χωρίς στολή προστασίας. Είχαν φύγει με τα πουκάμισά τους σαν να πήγαιναν εκδρομή. Κανείς δεν τους είχε προειδοποιήσει. Τους είχαν καλέσει σαν να επρόκειτο για μια συνηθισμένη φωτιά. 4 η ώρα, 5, 6. Στις 6 είχαμε κανονίσει να επισκεφθούμε τους γονείς του για να φυτέψουμε πατάτες. Το Σπερίζιε, το χωριό των πεθερικών μου, απέχει 40 χιλιόμετρα από το Πρυπιάτ. Το άντρα μου άρεσε πολύ να σπέρνει, να οργώνει. Του άρεσαν πολύ όλα αυτά. Η μητέρα του μου έλεγε πολλές φορές πόσο πολύ ήθελαν να τον κρατήσουν μακριά από την πόλη. Για να φανταστείτε, του είχαν χτίσει ένα μικρό σπιτάκι για να μένει. Μετά όμως κατατάχθηκε στο στρατό. Υπηρέτησε στη Μόσχα, στην πυροσβεστική υπηρεσία, και όταν απολύθηκε αποφάσισε να γίνει πυροσβέστης. Δεν άκουγε κανέναν τότε. Μερικές φορές νομίζω πως ακούω τη ζεστή του φωνή ζωντανή. Τίποτε δεν με αγγίζει τόσο όσο η φωνή του, ούτε καν οι φωτογραφίες του. Κι όμως ποτέ δεν μου μιλάει. Ούτε καν στα όνειρά μου. Εγώ είμαι αυτή που τον καλώ. Εγώ είμαι αυτή που του μιλάω. Στις 7 με ενημέρωσαν ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. Έτρεξα αμέσως, αλλά η στρατιωτική αστυνομία είχε προλάβει να κυκλώσει το κτίριο και δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει. Μόνο τα ασθενοφόρα περνούσαν. Οι αστυνομικοί φώναζαν ότι τα ασθενοφόρα ήταν μολυσμένα από ραδιενέργεια και ότι δεν έπρεπε να πλησιάσουμε. Δεν ήμουν μόνοι μου εκεί. Είχαν συγκεντρωθεί όλες όσες είχαν συζύγους που εργάζονταν εκείνο το βράδυ στον αντιδραστήρα. Άρχισα να ψάχνω μια φίλη γιατρό που δούλευε στο νοσοκομείο. Την άρπαξα από την ποδιά της την ώρα που έβγαινε από το ασθενοφόρο. «Βάλε με μέσα». «Δεν μπορώ, είναι σε άσχημη κατάσταση. Όλοι τους είναι άσχημα». Κρεμάστηκα πάνω της. «Μόνο να τον δω». «Εντάξει», είπε. «Πάμε, μόνο για 10 λεπτά όμως». Τον είδα. Είχε πριστεί και ανάσαινε βαριά. Μεταβίας διέκρινε στα μάτια του. «Χρειάζεται γάλα, πολύ γάλα», έκανε η φίλη μου. «Πρέπει να πίνουν τουλάχιστον 3 λίτρα ο καθένας». «Μα δεν του αρέσει το γάλα». «Πρέπει να το πιει όμως». Πολλοί από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, κυρίως όμως οι νοσηλευτές, αρρώστησαν και οι ίδιοι αργότερα. Πέθαναν. Τότε όμως κανείς δεν ήξερε. Στις 10 το πρωί πέθανε ο οικονολήπτης Ισενόκ. Ήταν ο πρώτος. Μόλις την πρώτη μέρα. Μάθαμε ότι ο δεύτερος είχε θαυτεί κάτω από τα συντρίμμια. Ήταν ο Βαλέρα Χόντεμτσουκ. Ποτέ δεν κατάφερε να τον ανασύρουν. Θαύτηκε στο τσιμέντο. Τότε δεν γνωρίζαμε πως αυτή θα ήταν μόνο η πρώτη. «Βασένκα», που είναι υποκουριστικό του Βασίλη, «τι πρέπει να κάνω», τον ρώτησα. «Φύγε από εδώ, φύγε, έχεις παιδί στην κοιλιά σου». Ήμουν έγκυος. Πώς μπορούσα όμως να τον εγκαταλείψω. Με εκλιπαρούσε. «Φύγε, σώσε το παιδί». «Πρώτα θα σου φέρω λίγο γάλα και μετά θα δούμε». Ήταν εκεί και η φίλη μου Τάνια Κίμπενοχ. Ο άντρας της νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Μαζί της ήταν και ο πατέρας της, που μας οδήγησε με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο χωριό, περίπου 3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, για να φέρουμε γάλα. Αγοράσαμε 6 μπουκάλια των 3 λίτρων, ώστε να φτάσουν για όλους. Μόλις το ήπιαν όμως, άρχισαν να ξερνούν με σπασμούς και να λιποθυμούν. Οι γιατροί τους έβαλαν ορούς. Όλοι έλεγαν ότι οι ασθενείς είχαν μολυνθεί από διαρροή αερίων και κανείς δεν μιλούσε για ραδιενέργεια. Σε αυτό το διάστημα, η πόλη είχε γεμίσει από στρατιωτικά οχήματα που είχαν αποκλείσει τους δρόμους. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν διακοπεί. Έπλαιναν τους δρόμους με μία άσπρη σκόνη. Ανησυχούσα μήπως δεν τα κατάφερνα να φτάσω στο χωριό για να το αγοράσω φρέσκο γάλα. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν μιλούσε για ραδιενέργεια. Οι στρατιώτες φορούσαν μάσκες χειρουργείου, αλλά οι κάτοικοι της πόλης αγόραζαν ψωμί και κουλουράκια και τα μετέφεραν σε ανοιχτές σακούλες.
Εκείνο το απόγευμα δεν μου επέτρεπα να μπω στο νοσοκομείο που ήταν κυκλωμένο από μια λαοθάλασσα. Εγώ στάθηκα έξω από το παράθυρό του. Αυτός με είδε, πλησίασε και μου φώναξε κάτι. Φαινόταν τόσο απελπισμένος. Κάποιος από το πλήθος άκουσε να λένε πως θα τους μετέφεραν το βράδυ στη Μόσχα. Όλες οι γυναίκες των ασθενών μαζευτήκαμε σε μία ομάδα και αποφασίσαμε να πάμε μαζί τους. «Αφήστε μας να δούμε τους άντρες μας. Δεν έχετε το δικαίωμα να μας το απαγορεύετε». Φωνάζαμε, σπρώχναμε και χτυπούσαμε. Οι στρατιώτες, είχαν έρθει πια στρατιώτες, μας αποθούσαν. Τότε βγήκε έξω ένας γιατρός και μας είπε πως όλοι οι ασθενείς θα μεταφερθούν στη Μόσχα. Εμείς θα έπρεπε πρώτα να τους φέρουμε ρούχα. Ό,τι φορούσαν είχε καεί στον αντιδραστήρα. Δεν υπήρχαν πια λεωφορείες στην πόλη και έτσι χρειάστηκε να τη διασχίσουμε τρέχοντας. Όταν γυρίσαμε πίσω με τους σάκους, το αεροπλάνο είχε ήδη απογειωθεί. Μας είχαν ξεγελάσει για να μην κλαίμε και χτυπιόμαστε κατά την αναχώρηση. Νύχτα. Από τη μια πλευρά του δρόμου είχαν σταθμεύσει εκατοντάδες λεωφορεία, ετοιμάζονταν να εκενώσουν την πόλη, και από την άλλη εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα που είχαν φτάσει από τις γύρω περιοχές. Ο δρόμος είχε καλυφθεί με λευκό αφρό. Περπατούσαμε στον αφρό, κλαίγοντας και βρίζοντας. Το ραδιόφωνο μετέδιδε ότι η πόλη θα εκενωνόταν για 3 με 5 ημέρες. Πάρτε ζεστά ρούχα και φόρμες, θα μείνετε στο δάσος μέσα σε σκηνές. Οι πιο πολλοί χαιρόντουσαν κιόλας. Ήταν ευκαιρία για εκδρομούλα στην εξοχή. Θα γιόρταζαν έτσι και την Πρωτομαγιά. Τι παράλογο. Έπαιρναν κρέας για να το ψήσουν στη φωτιά. Έπαιρναν μαζί τους κιθάρες και κασετόφωνα. Οι μόνες που έκλαιγαν ήταν οι γυναίκες αυτών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι καθόλου τη διαδρομή. Όταν όμως αντίκρισα τη μητέρα του, ένιωσα να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Μητέρα, ο Βάσια, ο Βασίλη δηλαδή, είναι στη Μόσχα. Τον μετέφεραν με ειδική πτήση. Είχαμε τελειώσει όλες τις δουλειές στο χωράφι. Μια εβδομάδα αργότερα όμως θα εκενώναμε το χωριό. Ποιος μπορούσε να ξέρει τότε. Το ίδιο απόγευμα άρχισα να κάνω εμετούς. Ήμουν 6 μηνών έγκυος. Αισθανόμουν τόσο άσχημα. Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκα ότι με καλούσε κοντά του. Όσο ήταν ζωντανός, με καλούσε στον ύπνο μου. Λιούσα, Λιουσένκα. Από τότε που πέθανε ποτέ δεν με έχει καλέσει. Ούτε μια φορά. Κλαίει. Το πρωί ξύπνησα αποφασισμένη να πάω στη Μόσχα, μόνη μου. «Πώς θα πας αυτή την κατάσταση», έκλαιγε η μητέρα του. Πείσαμε τον πεθερό μου να με συνοδέψει. Πήρε μαζί του ό,τι λεφτά είχε στην άκρη. Δεν θυμάμαι ούτε αυτή τη διαδρομή. Σαν να μην την έκανα ποτέ. Στη Μόσχα ρωτήσαμε τον πρώτο αστυνομικό που βρέθηκε μπροστά μας σε ποιο νοσοκομείο νοσηλεύονταν οι πυροσβέστες του Τσέρνομπιλ και μας έδειξε το δρόμο. Νοσοκομείο νούμερο 6 στην Στουσκίσναγια. Ήταν ένα ραδιολογικό κέντρο, στο οποίο δεν επιτρεπόταν η είσοδος χωρίς ειδική κάρτα. Εγώ όμως έδωσα κάτι στη γυναίκα στην είσοδο και πέρασα. Οικέτευσα πολλούς. Τελικά κατέληξα στο γραφείο της διευθύντριας του ραδιολογικού τμήματος, ονόματι Αγγελίνα Βασίλευνα Γκούσκοβα. Δεν ήξερα ακόμα το όνομά της, ούτε μπορούσα να το συγκρατήσω. Εγώ ήθελα μόνο να τον δω. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν «Έχετε παιδιά?». Τι να της έλεγα. Είχα καταλάβει ότι έπρεπε να αποκρύψω την εγκυμοσύνη μου, αλλιώς δεν θα μου επέτρεπα να τον δω. Ευτυχώς ήμουν αδύνατη και η εγκυμοσύνη μου δεν ήταν ακόμη εμφανής. «Ναι», της απάντησα. «Πόσα?». Σκέφτηκα πως πρέπει να απαντήσω 2, γιατί αν είχα μόνο 1, μπορεί να μην μου επέτρεπα να τον δω. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι. «Αφού έχετε 2 παιδιά, μάλλον δεν θα κάνετε άλλα». Τώρα άκουσέ με προσεκτικά. Το κεντρικό νευρικό του σύστημα έχει καταστραφεί εντελώς. Το ίδιο και ο μυελός των οστών.
Δεν πειράζει, σκέφτηκα, μικρό το κακό, θα γίνει απλά λίγο πιο νευρικός. Άκουσε και αυτό. Αν κλάψεις, θα σε πετάξω έξω αμέσως. Δεν επιτρέπεται να τον αγκαλιάσεις ή να τον φιλήσεις. Μην τον αγγίξεις. Έχεις μισή ώρα καιρό. Εγώ όμως ήξερα ότι δεν θα έφευγα από εκεί χωρίς αυτόν. Πέρασα μέσα. Όλοι τους κάθονταν σε ένα κρεβάτι, έπαιζαν χαρτιά και γελούσαν. «Βάσια», του φώναξα. Γύρισε προς το μέρος μου και είπε, «Παιδιά, την πάτησα. Κατάφερε να με βρει ακόμη και εδώ». Έμοιαζε πολύ αστείος. Του είχαν δώσει πιζάμες νούμερο 48 αντί για 52 που φορούσε και το έφταναν μέχρι τα γόνατα. Το πρίξιμο στο πρόσωπό του είχε υποχωρήσει. Του είχαν βάλει και ορό. «Λοιπόν, πού εξαφανίστηκες?», τον ρώτησα. «Έκανε να μ' αγκαλιάσει. Μείνε εκεί που είσαι, δεν επιτρέπονται οι αγκαλιές». Ο γιατρός δεν τον άφησε να με πλησιάσει. Σε λίγο άρχισαν να έρχονται ασθενείς από όλα τα δωμάτια. Ήταν όλοι τους από το Πρυπιάτ. 28 από αυτούς είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με την ειδική πτήση. Ήθελαν όλοι να μάθουν νέα από την πόλη μας. Τους απάντησα ότι είχαν αρχίσει ήδη την εκένωση και ότι όλοι οι κάτοικοι θα μεταφέρονταν αλλού για 3 με 5 ημέρες. Οι άνδρες έμειναν σιωπηλοί. Μία από τις δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί τους και εκτελούσε χρέη φύλακα στον πυρηνικό σταθμό, την ώρα του ατυχήματος έβαλε τα κλάματα. «Θεέ μου, τι θα απογίνουν τα παιδιά μου?» Ήθελα να μείνω μόνη με τροβάσκια, έστω και για ένα λεπτό. Οι υπόλοιποι το αντιλήφθηκαν και ο καθένας επινόησε μια δικαιολογία για να βγει στο διάδρομο. Πέρασα τα χέρια μου γύρω από το λαιμό του και τον φίλησα. Έκανε πίσω. «Μην κάθεσαι δίπλα μου, πάρε μια καρέκλα». «Χαζομάρες», του είπα, κάνοντας μια αστεία κίνηση με το χέρι μου. «Είδες που έγινε η έκρηξη? Τι συνέβη τελικά? Ήσασταν οι πρώτοι που φτάσατε εκεί». «Νομίζω πως ήταν σαμποτάζ. Φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένο. Όλα τα παιδιά πιστεύουν το ίδιο». Αυτό πίστευαν όλοι τότε. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, την επόμενη μέρα τους είχαν μεταφέρει σε ξεχωριστά δωμάτια τον καθένα. Τους είχαν απαγορεύσει την έξοδο στο διάδρομο και την επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτοί όμως επικοινωνούσαν με ρυθμικά χτυπήματα στον τοίχο. Τελεία παύλα, παύλα τελεία. Οι γιατροί δικαιολόγησαν την απομόνωση αυτή λέγοντας πως κάθε οργανισμός αντιδρά με διαφορετικό τρόπο στη ραδιενέργεια και ότι αυτό που μπορούσε να αντέξει ένας οργανισμός μπορούσε να σκοτώσει έναν άλλο. Ακόμη και οι τείχοι στην πτέρυγά τους εξέπεμπαν ραδιενέργεια. Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλες πτέρυγες. Έμεινα 3 μέρες σε κάτι φίλους μου στη Μόσχα. Μου έδιναν ό,τι χρειαζόμουν. Έβραζαν ζωμό γαλοπούλας για 6 άτομα, για τα 6 παλικάρια μας. Όλοι τους ήταν πυροσβέστες από την ίδια μονάδα. Όλοι τους είχαν υπηρεσία εκείνο το βράδυ. Ο Βαστσούκ, ο Κίμπενοκ, ο Τίτενοκ, ο Πράβικ και ο Τιστσούρα. Τους αγόρασα οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσες και σαπούνι. Το νοσοκομείο δεν τους προμήθευε τέτοια πράγματα. Τους αγόρασα και πετσέτες. Τώρα που το σκέφτομαι, βρίσκω αξιοθαύμαστη τη συμπεριφορά των φίλων μου. Φαντάζομαι πως φοβόντουσαν, πως να μην φοβόντουσαν, άλλωστε με όλα όσα ακούγονταν. Παρ' όλα αυτά μου προσέφεραν απλόχερα ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πως πάει, πως είναι όλοι τους, θα ζήσουν. Συνάντησα πολλούς καλούς ανθρώπους εκείνη την εποχή. Δεν τους θυμάμαι όμως πια. Ο κόσμος όλος είχε μικρύνει και είχε γίνει ένα μόνο σημείο. Είχε γίνει αυτός, μόνο αυτός. Θυμάμαι μια ηλικιωμένη νοσηλεύτρια που μου έλεγε, «Δεν γιατρεύονται αυτές οι αρρώστιες. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στέκεσαι πλάι του και να του κρατάς το χέρι». Νωρίς το πρωί πήγαινα στην αγορά που βρισκόταν κοντά στο σπίτι των φίλων μου και ύστερα μαγείρευα τον ζωμό. Έπρεπε να τα περνάω όλα από τη μηχανή του πουρέ. Κάποιος μου είπε μια μέρα, «Φέρε μου ένα μήλο. 6 κανάτες γάλα του μισού κιλού. Πάντοτε για 6 άτομα. Στο νοσοκομείο έμενα μέχρι να βραδιάσει και μετά πάλι πίσω διασχίζοντας όλη την πόλη. Πόσο θα άντεχα ακόμα? 3 μέρες μετά όμως μου πρότεινα να μείνω στο οίκημα των γιατρών του νοσοκομείου, μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Τι ευτυχία, Θεέ μου! Μα δεν υπάρχει κουζίνα, πώς θα τους μαγειρεύω? Δεν χρειάζεται πια, δεν μπορούν πια να χωνέψουν την τροφή». Ο Βάσκια άρχισε να αλλάζει σταδιακά.
Κάθε μέρα συναντούσα έναν άλλον άνθρωπο. Τα εγκάβματα άρχισαν να φαίνονται στην επιδερμίδα του. Στο στόμα, στη γλώσσα, στα μάγουλά του. Στην αρχή έμοιαζαν με μικρές πληγές, αλλά σιγά σιγά εξαπλώνονταν. Οι βλενογόνοι αποκολούνταν σε στρώματα με τη μορφή λευκοπών μεμβρανών. Στα λευκά σεντόνια αποτυπωνόταν το σχήμα του προσώπου του. Μπλε, κόκκινα και γκριζοπά κομμάτια από το κορμί του. Και όμως όλα αυτά μου ανήκαν. Όλα αυτά τα αγαπούσα τόσο πολύ. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δεν βρίσκω λόγια να το περιγράψω. Τον αγαπούσα. Δεν ήξερα τότε πόσο πολύ τον αγαπούσα. Ήμασταν νιώπαντροι. Περπατούσαμε χέρι-χέρι στους δρόμους, με έπαιρνε αγκαλιά, με έσφυγε και με φιλούσε. Οι διαβάτες χαμογελούσαν. Για τις περιπτώσεις οξείας προσβολής από ραδιενέργεια, οι γιατροί δίνουν 14 μέρες ζωής. 14 μέρες για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Την πρώτη μου μέρα στον ξενώνα του νοσοκομείου με μέτρησαν με έναν μετρητή Γκάιγκερ. Τα ρούχα μου, η τσάντα μου, το πορτοφόλι, τα παπούτσια μου, όλα έκαιγαν εντός εισαγωγικών. Μου τα πήραν όλα, ακόμη και τα ισόρουχα. Μου άφησαν μόνο τα λεφτά. Μου έδωσαν μια τεράστια ποδιά νοσοκόμας, 56 νούμερο, και μεγάλες παντόφλες, 43 νούμερο. Μου εξήγησαν πως υπήρχε η πιθανότητα να μην μου επιστρέψουν ποτέ τα ρούχα μου, γιατί μάλλον δεν θα μπορούσαν να τα καθαρίσουν. Συνάντησα λοιπόν τον Βάσια με αυτή την περιβολή. «Θεέ μου, τι σου συνέβη?» Παρόλες τις δυσκολίες συνέχιζα να ετοιμάζω ζωμό. Για να βράσω το νερό βύθιζα μια ηλεκτρική αντίσταση σε ένα γυάλινο μπουκάλι. Έπειτα έριχνα μέσα κομμάτια κοτόπουλο. Μικρά κομματάκια. Αργότερα κάποιος μου έδωσε μια κατσαρόλα, νομίζω μια από τις καθαρίστριες ή μια θυρωρός. Κάποιος άλλος μου έδωσε μια ξύλινη τάβλα πάνω στην οποία μπορούσα να κόβω το μαϊντανό. Δεν μπορούσα να πηγαίνω στην αγορά με την ποδιά της νοσοκόμας και έτσι κάποιος μου έφερνε τα λαχανικά. Όλα όμως ήταν μάταια. Δεν μπορούσε πια να πιει. Ούτε καν να καταπιεί τον κρόκο ενός αυγού. Και όμως ήθελα τόσο πολύ να του ετοιμάζω κάτι νόστιμο. Λες και αυτό θα τον έκανε καλά. Πήγα μέχρι το ταχυδρομείο. Κορίτσια, παρακάλεσα τις τηλεφωνήτριες. Πρέπει να τηλεφωνήσω επιγόντως τους γονείς μου στο Ιβάνο Φρανκόφσκ. Πεθαίνει ο άντρας μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά νομίζω πως μάντεψαν αμέσως από που ερχόμουν και ποιος ήταν ο άντρας μου, γι' αυτό και με συνέδεσαν αμέσως. Την ίδια μέρα ο πατέρας, η αδελφή και ο αδελφός μου πήραν το αεροπλάνο για τη Μόσχα. Μου έφεραν ρούχα και λεφτά. 9 Μαΐου, η επέτειος της νίκης, εναντίον των Γερμανών εννοεί. Ο Βάσια πάντοτε μου έλεγε, «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφη είναι η Μόσχα». Ειδικά την ημέρα της επετείου της νίκης με τα πυροτεχνήματα στον ουρανό. Θέλω να στα δείξω όλα αυτά. Καθόμουν δίπλα του στο θάλαμο. Ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του. Είναι πρωί ή βράδυ? 9 το βράδυ. Άνοιξε το παράθυρο, άρχισαν τα πυροτεχνήματα. Άνοιξα το παράθυρο. Από τον 7ο όροφο όπου βρισκόμασταν είχαμε όλη την πόλη στα πόδια μας. Μια ανθοδέσμη πυροτεχνημάτων έσκασε στον ουρανό. Υπέροχο. Σου είχα υποσχεθεί να σου δείξω τη Μόσχα. Σου είχα υποσχεθεί να σου χαρίζω πάντα λουλούδια σε όλες τις γιορτές. Γύρισα το κεφάλι μου τη στιγμή που έβγαζε 3 γαρίφαλα κάτω από το μαξιλάρι του. Είχε πληρώσει μια νοσοκόμα για να του τα φέρει. Τον αγκάλιασα και τον φίλησα. Λατρεμένε μου, αγάπη μου. Γκρίνιαξε. Ξέχασες τι είπαν οι γιατροί. Δεν κάνει να μ' αγκαλιάζεις, ούτε και να με φιλάς. Δεν μου επιτρεπόταν να τον αγκαλιάζω. Όμως μου επιτρεπόταν να τον ανασηκώνω και να τον βοηθάω να στέκεται στην πλάτη του κρεβατιού. Του συγύριζα τα σεντόνια, του μετρούσα τον πυρετό, του άδειαζα την πάπια. Κανείς δεν μου απαγόρευε να τα κάνω όλα αυτά, αλλά απαγορευόταν να τον αγκαλιάζω. Για καλή μου τύχη με έπιασε για πρώτη φορά στο διάδρομο και όχι μέσα στο θάλαμο. Ζαλίστηκα και έσκυψα στο περβάζι του παραθύρου. Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας γιατρός. Με έπιασε από τον μπράτσο και με ρώτησε, «Είστε έγκυος?» «Όχι, όχι». Φοβόμουν ότι κάποιος θα μπορούσε να μας ακούσει. «Μη μου λέτε ψέματα», είπε. Ήμουν σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν το απάντησα. Την επόμενη μέρα το πρωί με κάλεσε η διευθύντρια στο γραφείο της. «Γιατί μας ξεγελάσατε?» με ρώτησε. «Δεν είχα άλλη επιλογή. Αν σας έλεγα την αλήθεια θα με στέλνετε πίσω. Ήταν για ιερόσκοπο».
αν ξέρατε τι έχετε κάνει. Είμαι όμως μαζί του. Θα είμαι υπόχρεη στην Αγγελίνα Βασίλιαυνα Γκούσκοβα για το υπόλοιπο της ζωής μου, για όλη μου τη ζωή. Σταδιακά ήρθαν και οι σύζυγοι των άλλων ασθενών, αλλά δεν τους επέτρεπαν την είσοδο. Οι μητέρες τους όμως έμεναν μαζί μου. Η μητέρα του Βολόντια Πράβικ δεν σταμάτησε να προσεύχεται. «Πάρε εμένα στη θέση του Κύριε, πάρε εμένα». Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας Αμερικάνος καθηγητής, ο Δόκτωρ Γκέιλ. Αυτός έκανε τις μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών. Με παρηγόρησε. «Υπάρχει ακόμη ελπίδα. Όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει. Ο Βάσκια ήταν τόσο δυνατός, είχε τόσο γερή κράση. Κάλεσαν όλους τους συγγενείς. Οι δύο αδελφές του έφτασαν από τη Λευκορωσία, ο αδελφός του από το Λένιγκραντ, όπου έκανε το στρατιωτικό του. Η μικρότερη αδελφή του, η Νατάσα, ήταν 14 χρονών. Φοβόταν πολύ και έκλαιγε ασταμάτητα. Τελικά όμως, ο πιο κατάλληλος μυελός για μεταμόσχευση ήταν ο δικός της. Τώρα πια μπορώ να μιλήσω. Πριν δεν μπορούσα, δεν έβρισκα τα λόγια. Για 10 χρόνια σώπασα, 10 ολόκληρα χρόνια». Και έμαθε ότι θα χρησιμοποιούσαν τον μυελό των οστών της μικρής του αδελφής, αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Καλύτερα να πεθάνω, μην την αγγίζετε, είναι παιδί ακόμη». Η μεγαλύτερη αδελφή του, η Λιούντα, ήταν 28 χρονών. Ήταν νοσοκόμα και γνώριζε καλά τι σημαίνει να κάνεις μεταμόσχευση του μυελού των οστών. «Θα πάρετε από μένα», είπε. Παρακολούθησα την εγχείρηση. Τοποθέτησαν δύο χειρουργικά τραπέζια, το ένα δίπλα στο άλλο. Υπήρχε ένα μεγάλο παράθυρο στο χειρουργείο. Η επέμβαση κράτησε 2 ώρες. Όταν τελείωσε, η Λιούντα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από ότι αυτός. 18 παρακεντήσεις στο στήθος της και μια δύσκολη επιστροφή από την αναισθησία. Δεν συνήλθε ποτέ εντελώς. Της έμεινε κάποια αναπηρία. Κι όμως ήταν ένα όμορφο κορίτσι γεμάτο ζωντάνια. Δεν παντρεύτηκε ποτέ της. Και εγώ ξεκίνησα έναν αγώνα δρόμου από το ένα δωμάτιο στο άλλο, από το δικό του στο δικό της. Τώρα τον είχαν σε έναν ειδικό θάλαμο πίσω από μια διάφανη κουρτίνα και μετρούσαν συνεχώς τη ραδιενέργεια. Και αυτή τη φορά απαγόρευσαν την είσοδο σε όλους. Χρησιμοποιούσαν ειδικούς μηχανισμούς για να του κάνουν ενέσεις και να του τοποθετούν καθετήρες χωρίς να μπαίνουν στο θάλαμο. Η κουρτίνα όμως συγκρατούνταν από θηλιές και ασφάλειες που δεν δυσκολευόμουν να τις απασφαλίζω. Έμενα λοιπόν στο θάλαμο και προχωρούσα προς το μέρος του. Θυμάμαι υπήρχε μια μικρή καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι του. Ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν μπορούσα να τον αφήσω ούτε λεπτό. Με καλούσε διαρκώς. «Λιούσια, πού είσαι?» «Λιούσενκα». Η φωνή του ήταν ασθενική. Οι υπόλοιποι ειδικοί θάλαμοι με τα δικά μας παιδιά φυλάγονταν από στρατιώτες, καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου αρνιόταν να δουλέψει χωρίς ειδική προστατευτική στολή. Οι στρατιώτες κουβαλούσαν τις πάπιες, έπλαιναν τα πατώματα, συγύριζαν τα κρεβάτια, έκαναν τα πάντα. Από πού είχαν έρθει αυτοί οι στρατιώτες, κανείς δεν ρώτησε ποτέ, ούτε εγώ. Ήμουνα πια ολοκληρωτικά αφιερωμένη σε αυτόν. Και κάθε μέρα άκουγα, πέθανε αυτός, πάει και εκείνος. Ο Τιστσούρα πέθανε. Πέθανε. Ένιωθα το θάνατο να χτυπά με σφυριές στο κεφάλι μου. Αφόδευε 25 με 30 φορές την ημέρα. Έβγαζε αίμα και βλένα. Το δέρμα στα χέρια του και στα πόδια του άρχισε να ανοίγει. Το σώμα του γέμιζε φουσκάλες. Όταν κουνούσε το κεφάλι του έπεφταν στο μαξιλάρι τούφες από μαλλιά. Προσπάθησα να το διακομωδήσω. «Σκέψου πως δεν θα χρειάζεται πια να κουβαλάς χτένα μαζί σου». Σε λίγες μέρες ξύρισαν τα μαλλιά όλων.
Εγώ τον κούρεψα μόνη μου. Ήθελα να τα κάνω όλα μόνη μου. Αν άντεχα θα στεκόμουν στο προσκεφάλι του 24 ώρες το 24ωρο. Δεν άντεχα να μένω ούτε λεπτό μακριά του. Ούτε λεπτό. Μια μέρα ήρθε ο αδερφός μου. Φοβήθηκε. Δεν θα σε αφήσω να ξαναμπείς εκεί μέσα. Ο πεθερός μου του είπε, δεν γίνεται να την εμποδίσεις. Θα σκαρφαλώσει από το παράθυρο. Θα μπει από τη σκάλα κινδύνου. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία και ομιλήματα. Διαβάζουμε μια ιστορία. Ιστορία πόνου και οδύνης από το βιβλίο της Βετλάνα Αλεξίεβιτς, Τσέρνομπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος. Για να θυμηθούμε τι κακό κάνει στο περιβάλλον και στον ίδιο του τον εαυτό, βέβαια, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος, με την λεγόμενη τεχνολογική εξέλιξη που πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτη. Με τράβηξαν για λίγο μακριά του. Όταν γύρισα πίσω, βρήκα ένα πορτοφόλι στο κομωδίνο του, ένα μεγάλο ροζ πορτοκάλι, όχι, πορτοκαλί, χαμογέλασε, μου το έδωσαν για φάρμακο, να το φας εσύ. Η νοσοκόμα μου έκανε νοήματα πίσω από την πλαστική κουρτίνα πως δεν μπορώ να το φάω. Βέβαια, οτιδήποτε βρισκόταν εκτεθειμένο δίπλα του ήταν επικίνδυνο ακόμη και να το ακουμπάς, πόσο μάλλον να το τρως. «Έλα λοιπόν φάτο», επιμένει εκείνος, «αφού σου αρέσουν τα πορτοκάλια». Παίρνω το πορτοκάλι στα χέρια μου και αυτός κλείνει τα μάτια, τον παίρνει ο ύπνος. Του έκαναν ενέσεις για να κοιμηθεί, ηρεμιστικές. Η νοσοκόμα με κοιτάζει με τρόμο. Κι εγώ ήμουνα έτοιμη να κάνω οτιδήποτε αρκεί να μη σκεφτόταν το θάνατο. Να μη σκεφτόταν πως η αρρώστια του ήταν τρομακτική ή ότι φοβόμουν για αυτόν. Θυμάμαι κάποιες κουβέντες, κάποιο να μου λέει. Δεν πρέπει να ξεχνάτε πως αυτός που έχετε μπροστά σας δεν είναι ο σύζυγός σας, ο άντρας που αγαπάτε, αλλά ένα ραδιενεργό αντικείμενο με υψηλή δόση μόλυνσης. Μην αυτοκαταστρέφεστε, δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας. Κι εγώ σαν τρελή να απαντώ, μα τον αγαπώ, τον αγαπώ. Την ώρα που κοιμόταν εγώ του ψιθύριζα σ' αγαπώ. Περπατούσα στο προάβλιο του νοσοκομείου και ψιθύριζα σ' αγαπώ. Κουβαλούσα την πάπια του και ψιθύριζα σ' αγαπώ. Έφερνα στο μυαλό μου τη ζωή μας στο σπίτι. Δεν κοιμόταν εάν δεν μου κρατούσε το χέρι. Αυτή ήταν η πιο τρυφερή του συνήθεια. Να μου κρατάει το χέρι όταν κοιμόμασταν, όλη νύχτα. Στο νοσοκομείο έπαιρνα το χέρι του μέσα στο δικό μου και δεν το άφηνα ούτε στιγμή. Νύχτα, ησυχία, ήμασταν μόνοι, ξαφνικά με κοίταξε βαθιά στα μάτια και μου είπε, «Θέλω τόσο πολύ να δω το παιδί μας, να δω σε ποιον μοιάζει». «Τι όνομα θα του δώσουμε, αυτό θα το αποφασίσεις εσύ». «Γιατί εγώ, αφού είμαστε δύο». «Λοιπόν, αν είναι αγόρι θα το φωνάζουμε Βάσια και αν είναι κορίτσι Νατάσα». «Βάσια, έχω κιόλας ένα Βάσια, δεν θέλω άλλον». Δεν ήξερα τότε πόσο τον αγαπούσα. Μόνο αυτόν αγαπούσα στον κόσμο. Τον αγαπούσα σαν τρελή και δεν υπολόγιζα τίποτα. Αν και βρισκόμουν στον έκτο μήνα, δεν ένιωθα τις κλωσιές του μωρού στην κοιλιά μου. Πίστευα ότι μέσα μου ήταν απολύτως προστατευμένο. Κανείς από τους γιατρούς δεν γνώριζε ότι περνούσα τις νύχτες μαζί του στο θάλαμο, ούτε καν το φαντάζονταν. Μου το είχαν επιτρέψει οι νοσοκόμες στα κρυφά. Στην αρχή προσπάθησαν να μου μιλήσουν, να με πείσουν. «Είσαι ακόμη τόσο νέα. Μα τι κάνεις. Δεν είναι πια άνθρωπος. Είναι ένας ζωντανός αντιδραστήρας. Θα καείτε και οι δυο». Εγώ όμως έτρεχα πίσω τους σαν το σκυλί, στεκόμουν στην πόρτα του γραφείου τους με τις ώρες. Παρακαλούσα, ηκέτευα, τελικά μου είπαν «κάνε ό,τι θέλεις, πήγαινε και στον εξαποδό αν θέλεις, είσαι τρελή». Το πρωί πριν την επίσκεψη των γιατρών στις 8 μου έκανα νόημα να φύγω, τρέχα. Κρυβόμουνα για μια ώρα στον ξενώνα και ύστερα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ είχα ελευθέρας. Τα πόδια μου είχαν μελανιάσει μέχρι τα γόνατα. Ήμουν τόσο κουρασμένη. Όσο ήμουν μαζί του δεν τολμούσαν να μου κάνουν τίποτα. Όταν όμως έφευγα τον φωτογράφιζαν, γυμνό. Κοιμόταν γυμνός και σκεπαζόταν μόνο με ελαφρύ σεντόνι που το άλλαζα κάθε μέρα. Το απόγευμα ήταν γεμάτο αίματα. Όταν τον ανασήκωνα έμειναν κομμάτια από το δέρμα του στα χέρια μου. Του έλεγα, «Αγαπημένε μου, στηρίξω όσο μπορείς τους αγκώνες σου για να στρώσω λιγάκι το σεντόνι σου. Δεν θέλω να ξαπλώνεις σε ζαρωμένα σεντόνια». Ακόμη και η παραμικρή ζάρα στο σεντόνι του προξενούσε πληγές. Έκοψα τα νύχια μου σύριζα για να μην τον γρατσουνάω.
Καμιά από τις νοσοκόμες δεν τολμούσε να τον αγγίξει, ούτε καν τον πλησίαζαν. Όποτε χρειάζονταν κάτι καλούσαν εμένα και τον φωτογράφιζαν. Για την επιστήμη έλεγαν. Θα τους έδιωχνα με τις κλωστιές αν ήμουν εκεί, θα τους χτυπούσα, θα τους δάγκωνα, πώς τολμούσαν. Ήταν μόνο δικός μου, δικός μου. Μακάρι να μπορούσα να τους εμποδίσω. Μακάρι να μπορούσα. Βγήκα στο διάδρομο. Πέφτω στον καναπέ, στηρίζομαι στον τοίχο. Πεθαίνει, λέω, στην νοσοκόμα υπηρεσίας και αυτή μου απαντά. Τι περίμενες, έχει δεχτεί 1600 κιουρί, ενώ η θανατηφόρα δόση είναι 400. Δεν καταλαβαίνεις ότι τόσο καιρό περιποιείσαι έναν αντιδραστήρα. Είναι όλος δικός μου, τον αγαπώ. Αφού πέθαναν όλοι τους, ανακαίνισαν το νοσοκομείο. Έξισαν την πογιά στους τοίχους, τους ξανάβαψαν, ξύλωσαν τα πατώματα, ό,τι ήταν από ξύλο το πέταξαν. Μετά το τέλος. Δεν θυμάμαι τίποτα και ύστερα η Άβυσσος. Πέρασα τη νύχτα δίπλα του, καθισμένη στην καρέκλα. Στις 8 το πρωί του είπα, Βασένκα φεύγω, πηγαίνω να ξεκουραστώ λιγάκι. Ανοικόκλεισε τα μάτια, κάνοντάς μου νόημα να φύγω. Μόλις γύρισα στον ξενώνα, ξάπλωσα στο πάτωμα. Δεν μπορούσα να ξαπλώσω στο κρεβάτι, όλο μου το σώμα πονούσε αφόρητα. Μια νοσοκόμα μου χτύπησε την πόρτα. Τρέχα, σε φωνάζει συνεχώς. Το ίδιο πρωί η Τάνια Κίμπενοκ με είχε παρακαλέσει να πάω μαζί της στο νεκροταφείο. «Δεν μπορώ μόνη μου», μου είχε πει. Εκείνη την ημέρα έθαβαν τον Βίτια Κίμπενοκ και τον Βολόντια Πράβικ. Ο Βίτια ήταν φίλος του άντρα μου. Ήμασταν οικογενειακοί φίλοι. Το βράδυ του ατυχήματος είχαμε φωτογραφηθεί όλοι μαζί στον ξενώνα της πυροσβεστικής. Πόσο όμορφοι ήταν οι άντρες μας, πόσο ευτυχισμένοι, η τελευταία μέρα της ζωής μας πριν, πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν τότε. Καθώς γυρνούσα από το νεκροταφείο, τηλεφώνησα στο γραφείο των νοσοκόμων. «Πώς είναι?» «Πέθανε πριν από 15 λεπτά». «Πώς?» Πέρασα μαζί του όλη τη νύχτα. Τον άφησα για 3 ώρες. Καθόμουν μπροστά στο παράθυρο και φώναζα. Κοίταζα στον ουρανό και έβγαζα άναρθρες κραυγές. Με άκουγε όλο το νοσοκομείο. Κανείς όμως δεν με πλησίαζε. Με φοβόντουσαν. Ύστερα ξαναβρήκα τα λογικά μου. Έπρεπε να τον δω για τελευταία φορά. Να τον δω. Έτρεξα στις σκάλες. Ήταν ακόμη στο θάλαμο. Δεν τον είχαν μεταφέρει. Οι τελευταίες του λέξεις ήταν Λιούσα Λιουσέγκα. Η Λιούσα μόλις έφυγε, όπου να είναι θα γυρίσει, τον είχε παρηγορήσει η νοσοκόμα. Αυτός αναστέναξε και έφυγε. Ήμουν συνεχώς δίπλα του μέχρι που τον έβαλαν στο φέρετρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι φέρετρο, αλλά ένα μεγάλο σάκο πολυθενίου, τίποτε άλλο. Στο νεκροτομείο με ρώτησαν, θέλετε να δείτε πώς τον ντύσαμε? Φυσικά και ήθελα. Τον είχαν ντύσει με τη μεγάλη του στολή και είχαν ακουμπήσει το πυροσβεστικό του κράνος στο στήθος. Δεν του φόρεσαν παπούτσια γιατί τα πόδια του είχαν πριστεί τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να βρουν ζευγάρι. Είχε χρειαστεί να σκίσουν και τη στολή γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος να του τη φορέσουν. Όλο του το σώμα ήταν μία πληγή. Οι 2 τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο. Του είχα σηκώσει το χέρι και το κόκαλο κουνιόταν από τη θέση του. Η σάρκα είχε διαχωριστεί από το οστό. Έβηχε και από το στόμα του έβγαιναν κομμάτια από τα πνευμόνια και το σηκώτι του. Ξερνούσε τα σωθικά του. Τύλιγα με επιδέσμους στο χέρι μου και του τα έβγαζα από το στόμα. Είναι αδύνατο να τα περιγράφει κανείς όλα αυτά, αδύνατο. Και τον αγαπούσα τόσο πολύ. Δεν μπορούσαν να του φορέσουν ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια του βάσια. Τον έθαψαν ξυπόλυτο. Τον έβαλαν μέσα στον πλαστικό σάκο μπροστά στα μάτια μου. Φορούσε τη μεγάλη του στολή. Ύστερα έδεσαν σφιχτά το σάκο και τον έβαλαν μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο και αυτό το φέρετρο το έβαλαν μέσα σε έναν άλλο σάκο από χοντρό διαφανές πλαστικό. Τέλος έβαλαν όλα αυτά μέσα σε ένα μεταλλικό φέρετρο. Μόνο το πηλίκιό του είχε μείνει έξω. Στην κηδεία ήρθαν όλοι. Οι γονείς του, οι γονείς μου, αγοράσαμε μαύρα μαντήλια στη Μόσχα. Μια ειδική επιτροπή δεχόταν τους συγγενείς. Έλεγαν τα ίδια σε όλους. Δεν μπορείτε να παραλάβετε τα σώματα των συζύγων των παιδιών σας γιατί είναι ραδιενεργά και θα πρέπει να θαυτούν σε ειδικό κημητήριο στη Μόσχα μέσα σε σφραγισμένα μεταλλικά φέρετρα κάτω από στρώμα τσιμέντου. Και πρέπει να υπογράψετε αυτό το έγγραφο. Αν κάποιος διαμαρτυρόταν και επέμενε να πάρει το φέρετρο στην πόλη του, η επιτροπή του απαντούσε ότι οι άντρες αυτοί υπήρξαν ήρωες και δεν ανήκαν πλέον στις οικογένειές τους, ανήκαν στο κράτος. Μπήκαμε στην νεκροφόρα. Οι συγγενείς και ένας γιος στρατιωτικοί. Ο ένας ήταν συνταγματάρχης με έναν ασύρματο στο χέρι.
Το έδιναν οδηγίες. Περιμένετε εντολές, περιμένετε. Κάναμε γύρους στη Μόσχα για 3-4 ώρες και ύστερα βγήκαμε στον περιφερειακό. Έπειτα ξαναγυρίσαμε στη Μόσχα. Στον ασύρματο ακούστηκε μια φωνή. Είσοδο στο νεκροταφείο αδύνατη. Μεγάλη προσέλευση ξένων δημοσιογράφων περιμένετε. Εμείς δεν μιλούσαμε. Η μητέρα μου φορούσε μια μαύρη μαντίλα. Ένιωθα πως τα λιποθυμούσα. Με έπιασε η ιστερία. Γιατί θα έπρεπε να κρύβω τον άντρα μου? Τι είναι, εγκληματίας, κατάδικος, δολοφόνος, τι είναι? Η μητέρα μου μου ψιθύρισε. Ησύχασε, κόρη μου, ησύχασε. Και μου χάιδεψε τα μαλλιά. Ο συνταγματάρχης είπε, ζητώ άδεια να εισέλθω στο κημητήριο. Σύζυγος νεκρού σε κρίση ιστερίας. Στο νεκροταφείο μας κύκλωσαν στρατιώτες. Βαδίζαμε με συνοδεία. Οι στρατιώτες κουβαλούσαν το φέρετρο. Δεν επέτρεπαν σε κανένα να περάσει. Ήμασταν μόνοι. Κάλυψαν γρήγορα τον τάφο με χώμα. Γρήγορα, γρήγορα, φώναξε ο αξιωματικός. Δεν μου επέτρεψαν ούτε καν να αγκαλιάσω το φέρετρο. Και αμέσως μετά μας έβαλαν στα λεωφορεία. Όλα στα κρυφά. Την επομένη μας έφεραν τα εισιτήρια της επιστροφής. Ένας άνδρας με πολιτικά ρούχα αλλά στρατιωτικό παράστημα μας ακολουθούσε παντού. Δεν μας επέτρεψε ούτε καν να βγούμε από το ξενοδοχείο να αγοράσουμε φαγητό για το ταξίδι της επιστροφής. Και βέβαια απαγορευόταν κάθε συνομιλία με τρίτους, ειδικά σε μένα. Λες κι εγώ είχα όρεξη να μιλήσω στον οποιονδήποτε. Εγώ δεν μπορούσα ούτε να κλάψω. Μου είχαν στερέψει τα δάκρυα. Την ώρα της αναχώρησής μας, ηχθυρός μέτρησε προσεκτικά τις πετσέτες και τα σεντόνια μας. Την είδα να τα πετάει σε μια πλαστική σακούλα, προφανώς για να τα κάψουν. Δεν μας πλήρωσε κανείς το ξενοδοχείο. Το πληρώσαμε μόνοι μας. 14 μέρες. Όσο ακριβώς διαρκεί ο κύκλος του θανάτου για όσους μολύνονται από ραδιενέργεια. 14 μέρες. Τόσες μέρες χρειάζονται για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Μόλις γύρισα στο σπίτι κατέρευσα. Βυθίστηκα σε ένα βαθύ ύπνο για 3 ολόκληρες μέρες. Στο τέλος κάλεσα ένα ασθενοφόρο. Όχι, είπε ο γιατρός, δεν είναι νεκρή, θα ξυπνήσει. Είναι τρομερός αυτός ο ύπνος. Ήμουν 23 χρονών. Θυμάμαι ένα όνειρο. Είχε έρθει σπίτι μου η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, ντυμένη με τα ρούχα που την είχαμε θάψει. Στόλιζε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί στολίζεις χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιαγιά? Είναι καλοκαίρι. Έτσι πρέπει, σε λίγο θα έρθει να με επισκεφτεί ο Βασένκα μου. Και ξέρεις, έχει μεγαλώσει στα δάση. Θυμάμαι κι άλλο ένα όνειρο. Ο Βάσκε εμφανίζεται ντυμένος στα λευκά και φωνάζει την κόρη μας, την Ατάσα, που δεν είχε γεννηθεί ακόμη. Στο όνειρο ήταν ήδη μεγάλη. Την πετάει στον αέρα και αυτή ξεκαρδίζεται στα γέλια. Κι εγώ τους βλέπω και σκέφτομαι πόσο απλή είναι η ευτυχία. Ονειρεύομαι. Ο Βάσκε κι εγώ πλατσουρίζουμε στα νερά για ώρες. Περπατάμε ατελείωτες ώρες. Νομίζω ότι μου ζητούσε να σταματήσω να κλαίω. Ίσως να μου έστελνε κάποιο μήνυμα από εκεί ψηλά. 2 μήνες αργότερα επέστρεψα στη Μόσχα. Από τον σιδηροδρομικό σταθμό πήγα κατευθείαν στο νεκροταφείο. Σε αυτόν. Εκεί με έπιασαν και οι πρώτες συσπάσεις της γένας. Την ώρα που του μιλούσα. Κάλεσαν ασθενοφόρο. Γέννησα στο νοσοκομείο της Αγγελίνα Βασίλευνα Γκούσκοβα. Μου είχε πει, έλα να γεννήσεις εδώ. Γέννησα 2 εβδομάδες νωρίτερα. Έφεραν το νεογέννητο στην αγκαλιά μου. Κορίτσι, Νατασένκα, της είπα. Ο πατέρας σου ήθελε να σε φωνάζουμε Νατάσα. Φαινόταν υγιής. Αποδείχθηκε όμως πως έπασχε από κύρωση του ύπατος. Οι μετρήσεις στο ύπαρ έδειχναν 28 κιουρί και γενετήσιες καρδιακές ανομαλίες. 4 ώρες μετά με πληροφόρησαν πως το κοριτσάκι μου ήταν νεκρό. Όπως και με το σώμα του Βάσκε μου είπαν πως δεν θα μου την έδιναν. Πώς μπορούσαν? Δεν θα σας τη δώσω. Όχι, δεν θα σας τη δώσω, φώναζα. Τη θέλετε μόνο για την επιστήμη και εγώ μισώ την επιστήμη, σας τη μισώ. Αυτή μου στέρισε τον άντρα μου και τώρα θέλει και την κόρη μου. Όχι, δεν θα σας τη δώσω. Θα τη θάψω με τα χέρια μου δίπλα του. Σας μιλάω με λάθος λέξεις. Ναι, με λάθος λέξεις. Μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που έπαθα δεν μπορώ να φωνάξω ούτε να κλάψω. Να γιατί σας μιλάω με λάθος λέξεις. Δεν σας λέω ψέματα, δεν σας κρύβω τίποτα. Σας μιλάω όμως με λάθος λέξεις. Θέλω όμως να σας πω, κανείς δεν το ξέρει. Όταν αρνήθηκα να τους δώσω το νεκρό σώμα της κόρης μου, της κόρης μας, μου έφεραν ένα ξύλινο κουτί. Εδώ μέσα είναι. Κοίταξα, την είχαν τυλίξει με πάνες. Με πάνες, τότε έκλαψα. Θάψτε τη στα πόδια του άντρα μου. Πέστε του ότι αυτή είναι η Νατασένκα μας.
Όμως στη στήλη του σάκου τους δεν αναγράφεται το όνομα Νατασένκα Ιγνατένκο. Μόνο το όνομά του διαβάζω. Η Νατασένκα, βλέπετε, δεν πρόλαβε να αποκτήσει όνομα, δεν πρόλαβε να αποκτήσει τίποτα. Όποτε πηγαίνω στο νεκροταφείο παίρνω δύο ανθοδέσμες, τη μία για αυτόν και την άλλη για εκείνη. Γονατίζω στην άκρη του τάφου, στα πόδια του και της μιλάω. Μου έδωσαν ένα διαμέρισμα στο Κίεβο, σε ένα μεγάλο κτίριο όπου ζουν τώρα όλοι του πυρηνικού σταθμού. Ήταν το ευρύχωρο διάρρη που ονειρευόμασταν με τον Βάσκια. Και όμως κόντευα να τρελαθώ εκεί μέσα. Σε κάθε γωνία, όπου και να γύριζα το βλέμμα μου, έβλεπα εκείνον. Ξεκίνησα να κάνω κάποιες τροποποιήσεις για να μην μένω άπραγη, για να ξεχάσω πιο γρήγορα. Πέρασαν δύο χρόνια έτσι. Θυμάμαι ένα όνειρο. Περπατούσαμε στο δρόμο και αυτός ήταν ξυπόλυτος. Γιατί δεν φοράς ποτέ τα παπούτσια σου, Βάσκια? Γιατί δεν έχω παπούτσια. Πήγα στην εκκλησία. Όταν διηγήθηκα το όνειρο στον παπά μου, είπε: αγόρασε ένα ζευγάρι μεγάλες παντόφλες και βάλτε στο φέρετρο κάποιου άλλου. Άσε ένα σημείωμα ότι είναι για εκείνον. Πήγα κατευθείαν στη Μόσχα σε μια εκκλησία. Στη Μόσχα νιώθω πολύ πιο κοντά του. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του στο νεκροταφείο του Μύτινο. Είπα στον παπά ότι έπρεπε να του πάω τις παντόφλες. Με ρώτησε: ξέρεις πώς να το κάνεις? Μου εξήγησε. Μόλις είχαν φέρει να κυδέψουν κάποιον ηλικιωμένον. Πλησίασα το φέρετρό του, σήκωσα το καπάκι και άφησα μέσα τις παντόφλες. Έγραψε στο σημείωμα: ναι, αλλά δεν ανέφερα το νεκροταφείο που είναι θαμμένος. Εκεί κάτω ζουν όλοι μαζί. Θα τον βρουν, μην ανησυχείς. Δεν είχα καμιά διάθεση να συνεχίσω να ζω. Στεκόμουν στο παράθυρο τα βράδια και κοίταζα τον ουρανό. Βασένκα, τι μου μένει να κάνω? Δεν θέλω να ζω χωρίς εσένα. Τη μέρα, όποτε περνούσα έξω από κάποιο παιδικό σταθμό, σταματούσα και χάζευα τα παιδιά. Μπορούσα να βλέπω παιδιά όλη μέρα. Με έπιανε τρέλα. Έτσι άρχισα να τον παρακαλάω τις νύχτες. Βασένκα, θέλω ένα παιδί. Φοβάμαι τη μοναξιά. Δεν την αντέχω άλλο, Βασένκα. Ή πάλι, Βασένκα, δεν θέλω άλλο άντρα. Κανείς δεν είναι καλύτερος από σένα. Θέλω ένα παιδί. Ήμουν 25 χρονών. Ιστορία πραγματικής αγάπης λοιπόν, δύο συζύγων, πονεμένη ιστορία ασφαλώς, που μας θυμίζει λίγο και την πανδημία του κορονοϊού, κάτι αντίστοιχο για πολλές χώρες, πολύ πιο φρικτό από τον κορονοϊό και ειδικά για τη Ρωσία, την Ουκρανία και ακόμα περισσότερο τη Λευκορωσία, ήταν το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θυμίζω ότι διαβάσαμε μια ιστορία από τις 100 που έχει μέσα το υπέροχο αυτό βιβλίο. Χρειάζεται βέβαια αρκετή αντοχή για να το διαβάσει κάποιος. Της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, Νόμπελ Λογοτεχνίας 2015, Τσέρνομπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος, από τις εκδόσεις Πατάκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροτές. Να είστε καλά, γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια.